Μπορεί ο Βοράς της Ιταλίας να φιλοξένησε την πρώτη εκδοχή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Έδωσε ένα υπέροχο έργο στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, το θεατρικό. Και από εκεί και πέρα μπορείς να τους κάνεις αυτούς τους ήρωες να είναι στα Βαλκάνια, όπως συμβαίνει με τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα από το διπεθέτης Κοζάνης και το Εθνικό Θέατρο της Κροατίας, διότι ο Ρωμαίο είναι Κροάτης σε αυτή την εκδοχή του Διπεθέ Κοζάνης με παραμάνα την κυρία Χρυσά Ρόπα. Καλώς ήρθατε, κυρία Ρόπα. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε τώρα, κάποιος δεν σας φαντάζεται ως μια παραμάνα που απλώς καρδιοχτυπάει για το τι θα γίνουν αυτά τα δύο απερίσκεπτα νέα παιδιά που κεραυνοβολήθηκαν. Είστε πιο ροκ εκδοχή της παραμάνας από την κλασική. Μήπως είναι και η παράσταση πιο ροκ. Είναι πιο ροκ. Για ελάτε λοιπόν να τα δούμε όλα. Ναι, νομίζω πως είναι μια πρόταση με μια ματιά πολύ ανανεωμένη πάνω στο θέμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Εξού και η συμμετοχή των συναδέλφων από την Κροατία. Μιλάμε ελληνικά, αγγλικά και σλάβικα. Έχει κάτι, μια εσάνς, ας πούμε, νεωτερισμού έχει. Τώρα να δώσουμε το σκηνικό. Έτσι, είστε κάπου στα Βαλκάνια. Αυτή η ιστορία των τεσσάρων αιώνων, 420 χρόνια συγκεκριμένα, εκτυλίσσεται κάπου στα Βαλκάνια, όπου τα πράγματα συμβαίνουν στα άκρα. Τουλάχιστον αυτό μου λέει το δελτίο τύπου. Έτσι, τα κάνουν, ναι, όλα άγρια. Ναι. Ναι, υπάρχει αυτή η παρακμή που τη ζούμε κι εμείς τώρα. Mm. Στην καθημερινότητά μας. Άνθρωποι που με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους αφήνουν τις πατρίδες τους και τριγυρνάνε στα πόδια μας μέσα. Έτσι. Ναι. Και εκεί λοιπόν γεννιέται, είναι περιβάλλον παραδείσου αυτό για να ευδοκιμήσει ένας έρωτας. Ή γι' αυτό περνάει από αυτές τις συμπληγάδες ο έρωτας, επειδή ακριβώς δεν είναι περιβάλλον ιδανικό. Ο έρωτας δεν θέλει συνθήκες. Υπάρχει από μόνος του. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και εντάξει, τώρα πια όλοι έχουμε μια εμπειρία ζωής που μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, αλλά δεν μας χαλάει και η συνθήκη να είναι ιδανική. Η ιδανική συνθήκη είναι έξω από τη... είναι θεωρητικό, έξω από τη ζωή είναι. Δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες. Μπορεί εμείς μερικές φορές να θέλουμε να τις βλέπουμε ιδανικές, έτσι, τις συνθήκες, αλλά η ζωή είναι αξίωμα, καταρχάς είναι δύσκολη. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί γυρίσουν πίσω στα ίδια γεγονότα, τα ίδια πρόσωπα, θα πούν, θυμάσαι πόσο ιδηλιακό ήταν μωρό μου, λέει ο ένας τον άλλον, εκείνο το μέρος που πήγαμε, και μπορεί να πει η κοπέλα ή ο άντρας, μα μας είχαν φάει τα κουνούπια, είχε και κάτι σφίκες που δεν μας άφηναν να κάνουμε μπάνιο, και το βράδυ είχαμε φάει κάτι χάλια, καλαμαράκια, τηγανιτά, και θέλω να πω, ο καθένας έχει και άλλη μνήμη και άλλο συνέστημα του έχει γεννήσει η ίδια συνθήκη. Ένας το εξιδανικεύει. Ναι, είναι επιλεκτικό πράγμα η μνήμη, καταρχάς. Αλλά εάν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να αγαπάμε τις πλάνες μας, τις ψευδεστήσεις μας, τι θα ήταν η ζωή. Ένα πολύ σκληρό πράγμα, όπως ας πούμε είναι πάρα πολύ σκληρή αυτή η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Που ξεκινάει σαν μία τρελή κωμωδία των άκρων και καταλήγει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δράμα. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε, να διευκρινίσουμε πρώτον, να δώσουμε τις ημερομηνίες. Σήμερα είστε στο Βόλο, στο Θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής. Αύριο παίζετε στα Τρίκαλα. Είναι μια παραγωγή του Διπεθέ Κοζάνης με το Εθνικό Θέατρο της Κροατίας. Για να μην δυσκολευτεί κανείς
και μην νιώσει και αποκλεισμένος από μέρη του έργου, επειδή είπε πριν η κυρία Ρόπα ότι έχουμε και αγγλικά, έχουμε και σλάβικα, υπάρχουν υπέρτιτλοι, έτσι. Δηλαδή ότι δεν κατανοείτε, θα το βλέπετε. Βέβαια. Γραμμένο. Βέβαια. Μη σας αποτρέπει, ξέρετε, αυτό ότι πρέπει να ξέρω καταπληκτικά αγγλικά, σλάβικα. Όχι βέβαια. Είναι απίθανο. Όχι βέβαια. Όχι, εννοείται. Αλλά ξέρετε πόσο ευχάριστο είναι. Τώρα μετά την πρεμιέρα το διαπίστωσα και από το κοινό αυτό το που θα σας πω. Και σε μένα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να ακούω αυτή τη γλώσσα που δεν υπάρχει τίποτε κοινό με τη γλώσσα μας. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, έλατε να δούμε πώς και... Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω. Έλατε να δούμε πώς και ντύσατε μαζί με τον Λευτέρη τον Γιοβανίδη, τον σκηνοθέτη σας, την παραμάνα σας, κυρία Ρόπα. Ναι. Τι τύπος είναι αυτή η γυναίκα? Αυτή η γυναίκα γεννήθηκε για να είναι μάνα. Mm. Αυτός είναι ο προορισμός της στη ζωή. Και στην προκειμένη περίπτωση που ο Λευτέρης ο Γιοβανίδης τοποθετεί την ιστορία σε πιο πρόσφατους καιρούς, που κύκλο κάνουν όλα, δυστυχώς, δεν είναι σπιράλ. Η ίδια αγριότητα υπήρχε τότε, η ίδια αγριότητα υπάρχει και τώρα. Δηλαδή το μίσος, το κακό, είναι πιο εύκολο από το καλό. Γιατί ο έρωτας αυτών των δύο παιδιών καταστρέφεται από τις συνθήκες που επιβάλλει ένα μίσος, απροσδιόριστο όμως. Δεν υπάρχει λόγος να διαιωνίζεται το μίσος. Εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει και λόγος να θρέφει κάποιος κάτι που έχει έτσι μία γεύση του μίσους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν της παρακμής, η παραμάνα παίζει το ρόλο της μάνας, της θυσίας, της αγάπης, της αφοσίωσης, της απόλυτης λατρείας. Αυτό που έχουμε όλες οι μάνες, νομίζω, για τα παιδιά μας. Έτσι. Έτσι. Και εντάξει, μπορεί να λέμε ότι είναι πολύ ιστορικός γονιός ο Έλληνας, αλλά είναι χαρακτηριστικό και άλλων λαών. Μπορεί να μην είμαστε ψυχροί όπως είναι οι Βορειοευρωπαίοι με τα όρια τα ηλικιακά, ότι στα 18 αυτονομείς δεν πάνε να είναι ο ιδιοκτήτης της Volkswagen ο μπαμπάς ή κάποιο άλλο κολοσσού κλπ. Πώς βλέπετε, επειδή ξέρω ότι την ξέρετε καλά τη γαλλική κοινωνία, όλο αυτό που γίνεται με τα κίτρινα γυλαίκα. Είδατε το Σαββατοκύριακο, ναι. Έγινε χαμός. Ναι, ναι. Η σκέψη μου είναι συνέχεια εκεί τώρα, γιατί ο γιος μου ζει εκεί. Είναι ο γιος σας, βεβαίως. Ναι. Ξέρετε αυτό το θέμα της φορολογίας στο Παρίσι, δηλαδή τα παίρνουμε από τους φτωχούς και δεν πειράζουμε καθόλου τους πλούσιους, το έκανε ο Ολάν, ο προηγούμενος. Mm-hmm. Βγάλανε το Μακρόν με την ελπίδα ότι δεν θα είναι τόσο σκληρά τα μέτρα για τη μεσαία και χαμηλή τάξη. Δυστυχώς βγάλανε έναν τραπεζίτη. Ένα παιδί της τράπεζας. Βέβαια, σε όλο αυτό τώρα εμπλέκεται και η άκρα δεξιά. Εποφελείται, θέλω να πω, και τα σπάσαν όλα. Αλλά νομίζω ότι εκεί είναι πιο δραστήριοι από μας. Εμείς υπομένουμε το ζυγό. Εκεί όχι. Ναι. Το εννοούνε. Ναι. Και διαχρονικά στην νεότερη ιστορία τους βεβαίως το έχουν αποδείξει. Και ναι. Δεν λέω μόνο για τον Μάιο του 68. Δηλαδή. Η Γαλλική Επανάσταση. Ότι... Ναι, ναι, ναι. Θυμόσαστε τώρα, περνάμε σε άλλους τομείς, το κουσκούς, ας πούμε, που ο Ντεπαρντιέ, ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός Γάλλος, επί Ολάν, έφυγε και πήγε στη Ρωσία. Έτσι, έγινε, ναι, πολίτης Ρώσος. Ναι. Δηλαδή.
ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά, όταν βγάζεις 100 ευρώ και σου παίρνει το κράτος τα 80, δεν έχει νόημα. Έτσι. Για ποιον δουλεύω, λέει, αναρωτιέται κάποιος. Ο γιος σας είναι στις τέχνες, έτσι. Ναι. Ξέρετε, δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, πρέπει να ζούμε κιόλας. Έτσι είναι. Δηλαδή, όμως τώρα, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούμε ούτε να ζούμε. Σας ενοχλεί αυτό που είπατε πριν, το είπατε πολύ παραστατικά, ότι υπομένουμε τον ζυγό. Βέβαια. Αλλά δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Δεν θα βγαίνατε εύκολα στους δρόμους ή κάποιος θα έπρεπε να κάνει την αρχή και εκεί θα σας παρέσυρε. Ξέρετε, κύριε Πολύστο, είναι θέμα παιδείας τα πράγματα. Δηλαδή, είναι τόσο σχετικά μεταξύ τους. Δεν έχουμε αυτήν την υποδομή να διεκδικήσουμε το δικαίωμα ζωής πια, όχι επιβίωσης. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι η εφορία θα μας πάρει το 75% το δίνουμε, είναι ότι μετά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δίνουν ή δεν δίνουν το 70%, αλλά ζουν πάρα πολύ καλά. Αυτό φαίνεται, δεν εξηγείται, παρά μόνο αν πούμε ότι έχουν έναν τρόπο αλλιώτικο από την πλειοψηφία. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, για να ξαναγυρίσουμε στον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, όπως τους έχει ανεβάσει αυτούς τους υπέροχους ήρωες στο Διπεθέ Κοζάνης. Ποιοι είναι οι συντελεστές? Έχω σκονάκι, αν θέλετε βοήθεια, εδώ είμαι. Ναι, θα το πείτε εσείς τους συντελεστές. Ωραία. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν τον λέω σωστά. Ο Πέταρ Τσβίρν είναι ο Ρωμαίος. Αυτό δεν το ξέρω καθόλου, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Πώς τον φωνάζετε, Πέταρ εσείς? Ναι, Πέταρ. Ηλέκτρα Φραγιαδάκη Ιουλιέτα, Πατέρας Λαυρέντιος ο Τάκης Μόσχος, Παναγιώτης Κλίνης ο Καπουλέτος, Ηλέδη Καπουλέτου Πινελόπη Μαρκοπούλου, Μερκούτιος και Μπεμβόλιος Ντομινίκ Μπάσιο, Ντένι Σάνκοβιτς, Τιβάλδος Ευθύμης Χαλκίδης, Πέτρος Καρμέας ο Πάρης, Σαμψόν και Υπηρέτης ο Δημήτρης Ινδουκάς και ακούγεται η φωνή του Γιώργου Κιμούλη στον πρίγκιπα. Λευτέρης Γιοβανίδης, όπως είπαμε ήδη. Σκηνικά και κοστούμια στη σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης και πολλοί άλλοι συντελεστές. Βλέπω και σκηνική πάλι, ο Κρις Ραντάνοφ. Ωραία πράγματα. Ναι, λοιπόν, ναι. Είναι ένα πανηγύρι είναι η παράστασή μας. Που πρέπει να σας πω ότι αν δεν είχαμε κάνει πρεμιέρα, δεν θα μπορούσα να σας αναφέρω αυτό. Κάλεσα κάποιες κυρίες από το ξενοδοχείο που μένω και όταν τους ρώτησα αν τους άρεσε η παράσταση, μου είπαν ότι θέλουν να έρθουν να την ξαναδούν. Αυτό είναι μεγάλος έπαινος για τον ηθοποιό, πάντα. Για τον σκηνοθέατη, για τον ηθοποιό, ναι. Εντάξει, για τους συντέλεστες, για την παράσταση, ας το πούμε. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι από τα πιο ωραία κοπλιμέντα. Την έχουμε δυσκολέψει σήμερα την κυρία Ρόπα, γιατί επειδή είναι εγγραφή, δεν με βλέπει, μόνο ακούει και τον ήχο τις δύο φορές, τις απαντήσεις της, τη φωνή της. Σας φιλούμε, σας περιμένουμε με ανοιχτή αγκαλιά απόψε στις 8.30 στο Θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής στο Βόλο. Αύριο είστε στα Τρίκαλα. Να σκίσετε σε αυτή, δεν ξέρω, είναι μεγάλη περιόδια που κάνετε. Ναι, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Δηλαδή, άρα καλά κουράγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και πολύ καλή επιτυχία. Να σκίσετε. Κυρία Ρόπα, ευχαριστούμε. Σας αναμένουμε με πραγματική, με αυθεντική προσμονή για αυτό που θα δούμε, για την πρόταση που κομίζετε. Εμείς σας αναμένουμε. Έτσι, σωστό. Να είστε καλά.